Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Δική μου ειλικρινά. Για το Δήμαρχε, καλώ ήρθατε στο κομμάτι το δικό μα, τον τόπο σα. Ποιο να πρωτοχαιρετήσω. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην πύλη. Η επίσκεψή σας στο χώρο αυτό αποτελεί για το σύλλογό μας ορόσημο για την έναρξη των εργασιών μας στα νέα γραφεία. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η πλήρης, συνεπής και με καλή πίστη ενέργειά σας, κύριε Υπουργέ, έφερε το αποτέλεσμα που βλέπετε μπροστά σας και που σε λίγο θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Πύλης, κύριο Μανούρα Θανάσο, να έρθει στο βήμα. Καλησπέρα σας, πατέρες της Εκκλησίας, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε Μουζακίου, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κύριε Αρχηγέ της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης, ο Διευθυντής Στέρνα έχει έρθει, μάλλον όχι, κύριε Πρόεδρε της Ζήτα Κόθ, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΕΠ του Νομού Τρικάλων και Διευθυντά του Κέντρου Υγείας Πύλης, κύριε εκπρόσωπε και συνταγματάρχα της Στρατιωτικής Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, κύριε Πρόεδρε του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του Τμήματος Διατροφολογίας, κύριε Διοικητά του Πυροσβεστικού Σώματος Τρικάλων, κύριε Δασάρχα, κύριε Υποδιευθυντά του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης, κύριε Διοικητά του Κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύλης, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Συνεταιρισμών Τρικάλων, κύριε Διευθυντά της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πύλης, κύριε Υπεύθυνη Θύρας του Δασαρχείου Τρικάλων, κύριε Προϊστάμενε του Δασονομείου Πύλης, κύριε Διευθυντές των Γενικών και Επαγγελματικού Λυκείου, Γυμνασίου, Δημοτικού, Νηπιαγωγείου Πύλης, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Πύλης, κύριε Πρόεδρε των Κυνηγητικών και Κοινοφιλικών Συλλόγων, κύριοι Πρόεδροι λοιπόν συλλόγων, κύριοι Ομοσπονδιακοί Θυροφύλακες, κυρίες και κύριοι, και συγγνώμη αν έχω ξεχάσει κάποιους να ονομάσω. Αισθάνομαι λοιπόν ιδιαίτερα ευτυχής που σας καλωσορίζω σήμερα στα εγγένεια του νέου κτηρίου του Κυνηγητικού Συλλόγου Πύλης. Θέλω να σας ευχαριστήσω τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκδήλωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο μου και Υπουργό Ανάπτυξη, κύριο Σκρέκα Κωνσταντίνο, ο οποίος έκανε πράξη την υπόσχεσή του όταν στα μέσα του Γενάρη στην κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου μας υποσχέθηκε ότι σύντομα ο Σύλλογος θα αποκτήσει δικό του γραφείο. Μέσα λοιπόν σε 7 μήνες, μια υπόσχεση ήρθε να επιβεβαιώσει ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι, η χώρα μας δεν μπορεί να μην δεν πάει μπροστά. Το αποτέλεσμα είναι μπροστά σας και το βλέπετε. Κύριε Διευθυντά της Στέρνα, αν και λείπετε, η συμβολή σας και της εταιρείας σας υπήρξε καθοριστική για την ολοκλήρωση του έργου από την πρώτη στιγμή μέχρι τέλους. Σας ευχαριστούμε θερμά. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Πύλης, κύριο Μαράβα Κωνσταντίνο, αλλά και σε όλη τη Δημοτική Αρχή και στην τοπική κοινότητα Πύλης, που με ομόφωνη απόφαση μας παραχώρησαν προς χρήση στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Σε αυτό το σημείο, ευχαριστούμε και τις προηγούμενες διοικήσεις του Συλλόγου μας, που ενήργησαν για το σκοπό αυτό. Ευχαριστώ επίσης από την καρδιά μου όλους εσάς που αφαιρώσετε το χρόνο σας και μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Κύριε Υπουργέ, το δώρο σας αυτό είναι για μας ό,τι πολυτιμότερο θα μπορούσε να έχει ο Σύλλογος στη δεδομένη στιγμή, αλλά και αποτελεί μια δέσμευση για μας να συνεχίσουμε δυναμικά το έργο μας σε όλα τα επίπεδα. Πέρα λοιπόν από τα καθήκοντα που προβλέπονται στο καταστατικό του Συλλόγου μας, σας δίνουμε μια υπόσχεση ότι θα προσπαθήσουμε σε ένα κομμάτι του γραφείου μας
να δημιουργήσουμε ένα μικρό μουσείο φυσικής ιστορίας για να μπορούν να το επισκέπτονται οι μικροί μας φίλοι, οι μαθητές δηλαδή των σχολείων, και να ενημερώνονται για το φυσικό βασίλειο της χώρας μας και της περιοχής μας. Θέλω εδώ, κύριε Υπουργέ, για πολλωστή φορά να τονίσω ότι ο κυνηγός είναι ο διαμεσολαβητικός κρίκος μεταξύ πολιτείας και φύσης για τη διαχείριση της πανίδας. Είμαστε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και συμβάλλουμε καθοριστικά στην οικονομία. Αναφέρω ενδεικτικά στον εσωτερικό χειμερινό τουρισμό. Χρήματα διακινούνται διαμέσου των κυνηγών σε αγροτικές και ορεινές περιοχές, γιατί σε αυτές ασκείται η κυνηγητική δραστηριότητα. Έτσι, εστιατόρια, καφενεία, ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, πρατήρια καυσίμων και πολλά άλλα επιβιώνουν και διατηρούνται στις σχημαζόμενες τοπικές κοινωνίες και με τη συμβολή των κυνηγών. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα είναι ότι ο κυνηγός δίνει ζωή σε χωριά που τείνουν να γίνουν ερείπια. Σας παρακαλούμε πολύ, και εσάς κύριε Υπουργέ, αλλά και οι υπόλοιποι που είστε στο Κοινοβούλιο, κύριε Βουλευτά, όταν σας δίνετε ευκαιρία να τονίζετε στο Κοινοβούλιο και να μας θεωρείτε ότι είμαστε σύμμαχοι της πολιτείας και όχι αντίπαλοι. Αν και κρατάμε όπλα, γιατί κακώς έχει περάσει ότι ο κυνηγός είναι δολοφόνος, γιατί δεν είναι. Γιατί απλά είμαστε κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Κυρίες και κύριοι, το συγκεκριμένο γραφείο αποτελεί απτή προσφορά για το οποίο ο Σύλλογος θα πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος στην αισθητική της πόλης ως υπόδειγμα εναρμόνισης με το δομημένο περιβάλλον, με τα γειτονικά κτίρια και σύνδεσης με το δημόσιο χώρο της πόλης σαν ένα ξεχωριστό από φυσικής ομορφιάς κατασκεύασμα. Η πρόσωψη του κτιρίου φανερώνει το χαρακτήρα του Συλλόγου. Εμπνέει ηρεμία αλλά και την εμπιστοσύνη της ειλικρινούς και σοβαρής εργασίας προς επιτυχή έκβαση των αρχών της κυνηγητικής οικογένειας και λειτουργίας του Συλλόγου. Με την πεποίθηση ότι οι λόγοι αυτοί ισχύουν απόλυτα και στη σημερινή περίσταση, σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, να συγχαρούμε καταρχήν για την εκλογή σου. Καλή δύναμη για τη νέα θητεία. Θα είμαστε δίπλα σου και εγώ και οι υπόλοιποι εκλεγμένοι βουλευτές του νομού για να σε στηρίξουμε και να κάνεις αυτά τα οποία πρέπει για τους συνδημότες μας. Αγαπητέ Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, δεν θα αναφερθώ γιατί τους ανέφερε νομίζω τους επισήμους όλους ο Πρόεδρος, δεν ξέχασε κανέναν. Θέλω να πω κάτι. Δεν χρωστάτε τίποτα φυσικά σε μένα, αυτό είναι αυτονόητο. Εγώ πρέπει να ευχαριστήσω εσάς που μου δώσατε τη δυνατότητα με την εμπιστοσύνη σας να μπορώ να συμβάλλω και να είμαι, όπως είπε ο Πρόεδρος, ο διαμεσολαβητής μεταξύ των αναγκών που έχουν οι πολίτες, που έχει η κοινωνία, αλλά και των λύσεων που πρέπει να δώσουμε. Και θέλω να πω ότι αυτό το νικήσκο φυσικά δεν το χρωστάτε σε μένα, το χρωστάτε στο Θανάση το Μανούρα και την ομάδα του, που όλο το διάστημα με πιέζανε ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτό το σπίτι του κυνηγού. Και θέλω να σας πω ότι εμείς οι πολιτικοί, εγώ, ο Σάκης Λιούτας, ο καλός συνάδελφος που είναι εδώ, η Κατερίνα Παπακώστα-Κουλίπη, οι υπόλοιποι εκλεγμένοι από τα υπόλοιπα κόμματα, όλοι έχουμε ένα προφανή λόγο για τον οποίο ασχολούμαστε με την πολιτική, και αυτός είναι η προσφορά. Χαίρομαι λοιπόν που μου δώσατε τη δυνατότητα να προσφέρω μέσα από την ανάγκη που δημιουργήθηκε και μέσα από την εμπιστοσύνη που ο Πρωθυπουργός μου έχει δείξει, μου έχει ενεθεί σε αυτό το πολύ σημαντικό Υπουργείο Ανάπτυξης και βεβαίως μέσα από αυτό να μπορέσω να συμβάλλω στην επίλυση των προβλημάτων του τόπου μας. Ο κυνηγός και το κυνήγι φυσικά και βοηθούν ακόμα και στη διατηρησιμότητα της βιοποικιλότητας στην πατρίδα μας και αλλού. Γι' αυτό δεν υπάρχει ποτέ καμία σοβαρή περιβαλλοντική οργάνωση η οποία να κατηγόρησε το κυνήγι ή τον κυνηγό για μείωση της πανίδας ή για μείωση της βιοποικιλότητας. Αντίθετα, πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος ότι προστατεύει το δάσος και προστατεύει τη βιοποικιλότητα κυνηγός. Γιατί απλά αν εξαφανιστεί η βιοποικιλότητα δεν θα υπάρχει κυνήγι. Άρα είναι αυτονόητο αυτό. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι το κυνήγι βοηθάει πάρα πολύ τον τόπο μας εδώ. Πολλά ορεινά χωριά απλά θα είχαν σβήσει εντελώς αν δεν υπήρχαν οι κυνηγοί, αν δεν υπήρχε το κυνήγι, αν δεν επισκέπτονταν τον τόπο μας χιλιάδες κυνηγοί, οι οποίοι πέρα το ότι βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους, βελτιώνουν και την τοπική μας οικονομία. Συνεισφέρουν στην βελτίωση και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Και έτσι είναι κάτι το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε
με ένα τέτοιο τρόπο βεβαίως που να διασφαλίζει την ισορροπία, επαναλαμβάνω, και τη διατηρησιμότητα της ιδιοκτητικότητας. Θέλω να πω και να κλείσω εδώ ότι θα είμαστε πάντα δίπλα σας για να βοηθούμε να εκπληρώνονται τα δίκαια αιτήματά σας. Και να πω ότι και εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου, αλλά και ο σημερινός ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή μας, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να μπορέσουμε να λύσουμε τα δυσεπίλητα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο τόπος και η χώρα μας να πάει πολύ μπροστά. Και η χώρα μπορεί να πάει πολύ μπροστά. Η Ελλάδα μας μπορεί να πάει πολύ μπροστά, αν είμαστε όλοι μονιασμένοι και στοχοπροσιλωμένοι στο να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, της κοινωνίας και του τόπου. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε συνάδελφοι, αγαπητοί των ενόπλων δυνάμεων, κυρίες και κύριοι, τι να πω, μόνο ευχαριστήρια και συγχαρητήρια θα πω για αυτό που γίνεται εδώ σήμερα. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό, γιατί χωρίς εκείνον δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Από εκεί ξεκινήσαμε, να συγχαρώ μετά τον Πρόεδρο για την πρωτοβουλία και την, πώς να το πω, έτσι αυτό που ήταν συνέχεια να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε κτίριο, δήμαρχοι πρέπει να κάνουμε κτίριο, και να που το πέτυχε. Να συγχαρώ τον Πρόεδρο και εσάς και το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και τα 800 μέλη του Κυνηγητικού Συλλόγου που είστε. Μπράβο σας, εμείς σαν Δημοτική Αρχή ήμασταν και θα είμαστε δίπλα σας, όχι γιατί μόνο σας αγαπάμε, γιατί αξίζεται για τον τόπο, όπως είπατε, για τα ορεινά χωριά, είναι η ζωή. Φέρετε συλλόγους από εδώ, φέρετε από όλη την Ελλάδα, επιστήμονες, κάνουμε συνέδρια, όλα αυτά είναι για την περιοχή, την μειονεκτική περιοχή τη δική μας που είναι στα ορεινά χωριά, και ζουν εκεί οι δημότες και απολαμβάνουν κάποια πράγματα. Εμείς ήμασταν και θα είμαστε δίπλα σας, συγχαρητήρια σε εσάς και το Διοικητικό Συμβούλιο. Είμαστε εδώ, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε. Να είστε καλά. Σεβαστοί Πατέρες της Εκκλησίας, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτάση, επίσημη πολύ σήμερα Πρόεδρε εδώ, παρευρίσκονται και μας δίνει ιδιαίτερη χαρά να βρίσκονται σε αυτή την, δεν θα την έλεγα απλώς όμορφη εκδήλωση. Αυτό το σπίτι εδώ δεν ήταν ένα όνειρο μόνο του Θανάση, του Μανούρα, της διοίκησης, αλλά όλων των διοικήσεων, όλων των μελών, όλοι οι συνάδελφοι κυνηγοί ήθελαν να αποκτήσουν αυτό το πραγματικά στολίδι. Θα μου επιτρέψετε όμως να σταθώ λίγο όσον αφορά για τον Υπουργό, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Σκρέκα, γιατί η Κώστα μου μας συνδέει μια φιλία χρόνων. Είσαι από τους ανθρώπους του Κοινοβουλίου και χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα ότι παρευρίσκονται ανάμεσά μας αρκετοί εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου. Θέλουμε να τους έχουμε στην οικογένειά μας και μας δίνει δύναμη αυτό το πράγμα και κουράγιο, γιατί στην πορεία με γνωρίζετε χρόνια, το 40 χρόνων που υπηρετώ από τη θέση αυτή της εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Θεσσαλίας, αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα, πολλές εγκληψίες από ανθρώπους σε θέσεις που συνεργαζόμαστε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Πρόεδρε του Κυνηγητικού Συλλόγου Πύλης, αγαπητέ Πρόεδρε του Πανελλήνιου Συλλόγου, φίλες και φίλοι, αγαπητά σώματα ασφαλείας, φίλες και φίλοι του κυνηγιού, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας, πραγματικά για να τιμήσουμε όλοι τα εγγένεια, την έναρξη του σπιτιού του κυνηγού της Πύλης. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, γιατί πραγματικά μετά από πολύ κόπο, αγωνίες, άγχη του Προέδρου, γιατί όλοι βρεθήκαμε στη θέση να μας ζητάει να το βοηθήσουμε, και ιδιαίτερα εμείς οι κυβερνητικοί βουλευτές και ο υπουργός μας, ο κύριος Σκρέκας ο Κώστας, ο φίλος, είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να βρισκόμαστε σήμερα να υλοποιείται ένα τέτοιο έργο. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγχαρητήρια σε όλους τους κυνηγούς γιατί βρίσκονται σήμερα εδώ. Είναι ιδιαίτερο αυτό, είναι ιδιαίτερο αυτό που γίνεται, γιατί πραγματικά σήμερα Πέμπτη δεν περίμενα τόσο κόσμο. Σας αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά βοηθάτε το Σύλλογο και βοηθάτε όλη την περιοχή της Πύλης. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι της αυτοδιοίκησης, καλημέρα και από μένα. Χαιρετίζω και εγώ αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση, την ξεχωριστή εκδήλωση.
Θα ήθελα εκ μέρους Περιφέρειας να συγχαρώ τον Υπουργό για το ότι μια υπόσχεση την έκανε πράξη και ένας πολιτικός κρίνεται από αυτό, για τη συνέπειά του, κατά πόσο τις υποσχέσεις του τις κάνει πράξη. Και εγώ σας ως Χρέκας, πιστεύω Πρόεδρε, με την δική σας επιμονή και πίεση κατορθώσατε και κάνατε αυτό το όμορφο στολίδι εδώ. Είναι ένα στολίδι το οποίο θα το χρησιμοποιήσουν γενιές κυνηγών και είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Πιστεύω προσφέρει πολλά. Προσφέρει στην ραγουκαλιά της οικονομίας μας, προσφέρει στην ραγουκαλιά της κοινωνικής μας υπόστασης. Άρα λοιπόν ήταν κάτι που θα βοηθήσει στο να συνεχίσετε να κάνετε εσείς το έργο σας ως δυνατόν πιο αποτελεσματικό. Η Περιφέρεια ήταν δίπλα σας. Πιστεύω να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα μας από όποιον θεσμικό ρόλο μας κατέταξε η κοινωνία της Θεσσαλίας. Και σας συγχαίρω και πάλι και εύχομαι να έχετε καλό κυνήγι. Να είστε καλά. Εγώ θα παρακάμψω το πρωτόκολλο των προσφωνήσεων, διότι διαπιστώνω πλειάδα θεσμικής αλλά και κοινωνικής εκπροσώπησης και θα ήταν άστοχο από την πλευρά μου να παραλείψω ή να λησμονήσω κάποιον. Γι' αυτό σας χαιρετώ όλους καρδιότατα. Τώρα, εάν υιοθετήσουμε την παραδοχή ότι η ζωή συγκροτείται από κύκλους και στιγμές, θα έλεγα ότι η σημερινή εκδήλωση είναι ένας ιστορικός κύκλος και μια ευδαίμων στιγμή, διότι επιτέλους ο κυνηγητικός σύλλογος Πύλης, οι φίλοι κυνηγοί της Περιφέρειας, αποκτούν το δικό τους γραφείο, το δικό τους σπίτι. Και βέβαια το γεγονός αυτό καταμαρτυρεί και κάτι άλλο, ότι η αγαστή συνεργασία των πολιτών, των συλλογιωτήτων με τους φορείς, όταν γίνεται οργανωμένα και στοχευμένα, επιφέρει αποτέλεσμα. Θα σας να χαιρετήσω όλες και όλους που βρίσκεται σήμερα εδώ. Κύριε Πρόεδρε, πολύ τιμητική η πρόσκληση που μου απευθύνατε και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Για τον πολιτικό Κώστα Σκρέκα, γνωρίζετε όλοι, έχει πάρα πολλά να δώσει και στη χώρα και στη Θεσσαλία και στον ομό. Εγώ θα μιλήσω για τον άνθρωπο Κώστα Σκρέκα. Όταν μετά τον Ιαννό την Παρασκευή ήταν για μας ο Ιαννός τότε ένα φαινόμενο συνταρακτικό. Έγινε αυτό το φαινόμενο, όλοι ήμασταν συγκλονισμένοι, τρέχαμε να συμμαζέψουμε τα σημάζευτα τότε. Την επόμενη μέρα ο πρώτος πολιτικός που ήρθε να δει το τι γίνεται στο Μουζάκι, μαντέψτε ποιος ήταν ο Κώστας ο Σκρέκας. Αυτό εγώ προσωπικά στη ζωή μου δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι έχει πάρα πολλά να δώσει στον ομό σας. Είστε πολύ τυχεροί που έχετε τέτοιους ανθρώπους στον ομό, όπως φυσικά και οι υπόλοιποι βουλευτές, για να μην αδικήσω κάποιον. Και θα ήθελα να μιλήσω μια τελευταία κουβέντα και να πω ως συνάδελφος του Κώστα του Μαράβα, αν είναι δόκιμος αυτός ο όρος, πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το πράγμα που έχει υλοποιηθεί σήμερα εδώ και σήμερα το εγκαινιάζεται. Στην Ελλάδα του 2023, το να παραχωρείς ένα οικόπεδο και το να δημιουργείς έστω και με δωρεά να κατασκευάζεις ένα τέτοιο σπίτι είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλω να με πιστέψετε γι' αυτό. Πρόεδρε, θερμά ευχαριστώ και εσείς έχετε πάρα πολλά να κάνετε. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους από την πύλη. Αυτή η συνεργασία συνεχίζεται. Πάντα επιτυχίες στο Σύλλογο, πάντα επιτυχίες και σε ένα προσωπικά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σφίγγοντας το χέρι να πω δύο λόγια. Ο Κώστας Κρέκας, χρόνια φίλος, υπουργός από πολλές θέσεις, θα πω μόνο ότι είναι γνήσιος τρικαλινός. Και αυτό το αποδεικνύει με αυτό το υπέροχο στολίδι, το κτίριο που είναι δίπλα, που δείχνει την αγάπη του για τον τόπο μας. Επίσης, θέλω να σου πω Κώστα, και είμαι συγκινημένος ιδιαίτερα, η ιστεροφημία και η παρακαταθήκη του καθενός από εμάς γράφει την ποιότητα της ζωής μας. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα, θα σου επιδώσω την πλακέτα. Η πλακέτα είναι μικρής, ναι, έχετε δίκιο. Είναι μικρής αξίας χρηματικής, αλλά τεράστιας συναισθηματικής. Ελπίζω και εύχομαι να τιμή μια... Συγκεκριμένα δύο από τον εξαίρετο επιχειρηματία και φίλο μου κύριο Πέρκα Βασίλη, που απεικονίζουν μαγευτικά τοπία και ήταν έργα που αφαιρέθηκαν από τη συλλογή του για να κοσμούν το γραφείο μας. Ένα από τη σημαντήτριά μου, Σουλιώτη Κωνσταντίνα, που απεικονίζει ένα φασιανό και ένα από τον κυνηγό και μέλος του συλλόγου,
κύριο Γεωργούλα Απόστολο, που απεικονίζει έναν κυνηγό σε ένα πανέμορφο δάσος. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. Στο δεύτερο χώρο, που θα είναι το γραφείο του Προέδρου, τοποθετήθηκε ένα καινούριο γραφείο με δερμάτινη καρέκλα, προσφορά του Αντιδημάρχου κύριου Ούτρα Κωνσταντίνου. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Στο εξωτερικό μέρος, βλέπετε τον περιβάλλοντα χώρο.